Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε, ή να είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν. Ευλογείτε, Πάτερ. Καλησπέρα σας. Είναι γεγονός πως ζούμε σε μια εποχή δύσκολη, μέσα στην οποία συμβαίνουν, θα το πω απλά, πολλά και διάφορα. Και παρατηρούνται αλλά και σημειώνονται κοσμογονικές αλλαγές και μακριά μας και γύρω μας και κοντά μας, αλλά πολύ περισσότερο μέσα μας. Και αυτό το μέσα μας τελικά είναι εκείνο το οποίο καθορίζει τη ζωή μας. Ένα μέσα το οποίο πάρα πολύ συχνά παραμένει ο μεγάλος άγνωστος σε εμάς, εκείνος που μας φοβίζει, εκείνον που ποτέ δεν φροντίσαμε να εξερευνήσουμε και να μάθουμε, εκείνον που ποτέ δεν βάλαμε απέναντί μας για να μιλήσουμε μαζί του. Και εκείνος που κρίνουμε μέσα μας μπορεί πολλές φορές να συνοψίζεται σε εκείνο που σκεπτόμαστε. Γιατί τελικά οι σκέψεις καθορίζουν τη ζωή μας. Ένα μεγάλο ερώτημα στο οποίο σήμερα εδώ θα κληθούμε να δώσουμε απάντηση. Μια απάντηση ίσως δύσκολη. Ίσως και να μην υπάρχει. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια της συζητήσεώς μας με τη βοήθεια ενός καλού Λεβίτη, πατρός Τιμοθέου, που βρίσκεται εδώ, από τη Μητρόπολη, την γειτνιάδουσα σε εμάς, της Νίκαιας, και ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία και μεγάλη προσφορά στο κομμάτι της νεότητος. Βρέθηκε εδώ σήμερα με πολύ αγάπη. Λυπούμαστε που ο κακός ο καιρός δεν επέτρεψε και σε κάποιους άλλους. Είμαστε ένας ναός που καλούμε από μακριά όλα τα έθνη να έρθουν εδώ. Δεν έχουμε δικούς μας, αλλά εσείς γίνεστε οι δικοί μας και είστε οι δικοί μας. Ένα θέμα λοιπόν το οποίο θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε μαζί του και με τη χάρη και του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος να βρούμε λύση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρόλο τον κόπο και την κούρασή σας σε όλο αυτό το πολυσχηδές έργο που επιχειρείτε στην Μητρόπολη Νικαίας θελήσατε να αποδεχθείτε την πρόσκλησή μας και να πείτε σήμερα εδώ. Σας βλέπουμε με πολύ σεβασμό και εμείς οι κληρικοί και τα παιδιά. Γονατίζουμε, χωρίς αυτό να είναι υπερβολή, στο έργο σας ή στην προσφορά σας, και η φλαχέρνα του Κερατσινίου είναι για εμάς ένα πρότυπο πάντοτε. Και αν σήμερα παρατηρείτε εδώ μια μικρή προσπάθεια, συμβάλλατε και εσείς χωρίς να το ξέρετε σε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η αγάπη του πατρός Δανίλη λέει τόσα καλά, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ασφαλώς. Τον ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, για την τιμή. Τον ευχαριστώ θερμά και εκείνον και τον πατέρα Μεθόδιο, γιατί συμβάλλει πολύ στην κατάρτιση των κατηχητών, των νέων στελεχών της Μητρόπολης μας, που συμμετέχουν εδώ και πολύ ωφελούνται στο φροντιστήριο υποψηφίων κατηχητών. Θα ήθελα να εκφράσω και το σεβασμό μου στον σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Πειραιός, κύριο Σεραφείμ, που είναι ένας ομολογητής επίσκοπος στην εποχή μας. Να σας πω ότι δεν είμαι πλέον κατάλληλος για να κάνω ομιλίες, ούτε έχω επιχειρήσει εκτός Μητροπόλεως και εκτός ενορίας και εκτός κατασκήνωσης να κάνω ομιλίες. Το είπα και στην αγαπητή εδώ συνεργάτη του. Να ευχαριστήσουμε και το σταθμό και τα μάτια σας, όσοι είστε πειραιώτες
Όλοι μας δηλαδή, γιατί ο σταθμός ανήκει σε όλους τους χριστιανούς, τους Ορθοδόξους, σε όλη την Εκκλησία. Διάλεξα αυτό το θέμα γιατί με πιάσαν λίγο εξαπρόοπτου και ήταν αυτό που είχε μιλήσει και σε μένα πολύ και το είχαμε επιχειρήσει να το αναλύσουμε σε μια συνάντηση συνάξεων από φοιτητών και νέων γονέων στην ενορία μας. Είναι γεγονός ότι όσες είναι και οι αναπνοές μας είναι και οι σκέψεις μας. Κάποιος Αμερικανός φιλόσοφος λέει και είναι αληθινό, σκεφτείτε, δείτε το κι εσείς μέσα σας, είστε αυτό που σκέπτεστε. Έτσι. Οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας. Βγήκε τελευταία και ένα ωραιότατο καταπληκτικό βιβλίο και απλά δανείστηκα από εκεί τον τίτλο της απόψινής εισήγησης. Οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας, του Γέροντος Θαδαίου. Είναι καταπληκτικό, έγινε σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος έχει τη βιογραφία του γέροντος, του στάριτς αυτού, και στο δεύτερο έχει διδασκαλία του και αληθινά περιστατικά από τη διακονία του. Βοηθάει πάρα πολύ. Τι είναι λογισμός τώρα? Λογισμός είναι απλά μια σκέψη που έτσι στιγμιά περνάει από εμάς? Όχι, είναι μια σκέψη που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, που είναι ένας έγκριτος θεολόγος της εποχής μας, και μεταφέρει σε εμάς συστηματικά τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, που δεν είναι απλά διδασκαλία, είναι η εμπειρία της ζωής τους, έτσι. Λέει ότι λογισμός είναι μια εικόνα, μια παράσταση που συνοδεύεται και από σκέψεις. Και έτσι είναι. Ολόκληρη η ζωή μας είναι αποτέλεσμα των σκέψεών μας. Μπορούμε με τις σκέψεις μας να αλλάξουμε το μέλλον μας. Άλλη μόνο. Εμείς Ορθόδοξοι Χριστιανοί μπορούμε να πιστεύουμε στο Κισμέτ, στην Ημαρμένη? Όχι. Μπορούμε να αλλάξουμε ακόμα και τη σκέψη του Θεού. Αυτό παραπάει. Κι όμως είναι αλήθεια. Το περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη. Έτσι. Και μετενόησεν, λέει ο Θεός. Ακούστε πράγματα. Μετενόησεν ο Θεός. Μήπως είναι βλασφημία? Αυτό το λέει η Παλαιά Διαθήκη. Θυμόσαστε την ιστορία με τον προφήτη Ιωνά και τους Νινεβίτες. Έτσι. Πήγε ο Ιωνάς, να τους πει μετά τρεις ημέρες Νινεβή καταστραφήσεται. Αυτό τον έστειλε να κάνει ο Θεός. Προηγήθηκε μια ολόκληρη περιπέτεια, μια ωραία ιστορία. Τι ωραία που είναι η Παλαιά Διαθήκη και τόσο την περιφρονούμε. Συστηματικά γίνεται αυτό. Πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό. Είναι ένας θησαυρός. Είναι ένας θησαυρός. Τι λέει η Παλαιά Διαθήκη? Έρχεται ο Χριστός. Τι λέει η Καινή? Ήρθε ο Χριστός. Θα ξανάρθει ο Χριστός. Ένα πράγμα είναι. Ένα πράγμα είναι. Λοιπόν, και οι Νινεβίτες μετενόησαν. Και γράφει ο ιερός συγγραφέας ότι και μετενόησαν ο Θεός. Μετενόησαν. Άλλαξαν σκέψη. Και η δική τους αλλαγή έκανε το Θεό να αλλάξει το δικό του σχέδιο. Δηλαδή με τις σκέψεις μας αλλάζουμε ακόμα και το πρόγραμμα του Θεού, την απόφαση του Θεού. Μια σκέψη λοιπόν που έρχεται, ξανάρχεται, μας ενοχλεί, μας προβληματίζει, έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα, είναι λογισμός. Αυτές οι σκέψεις, οι λογισμοί, έχουν μεγάλη επίδραση στη ζωή μας, αλλά και στο σώμα μας, όχι μονάχα στην ψυχή μας. Παραδείγματα, για να δούμε την αξία των λογισμών. Ένα παράδειγμα το έφερε ο γέροντας Νίκονας, ο Αγιορείτης. Ναι, λέει, πήγα στο Άγιο Όρος, πήγα σε ένα μοναστή, σε μια καλύβα, δεν θυμάμαι, ήταν ένας μοναχός. Του άρεσε να τρώει, νηστεύουν, ο χαλβάς. Του άρεσε πάρα πολύ ο χαλβάς. Έτρωγε, έτρωγε χαλβά. Αλλά δεν μπορούσε καθόλου το ταχύνι. Ήμουνα παρόν όταν του είπε ένας άλλος αδελφός, λέει, μα πάτρε, λέει, ο χαλβάς από το ταχύνι παρασκευάζεται. Αμέσως έκανε μετό. Θέμα λογισμού. Μια ασθενής σε γνωστό ψυχίατρο των Αθηνών, ο οποίος γιατρός, ψυχίατρος, πνευματικοπαίδη ενός γνωστού πνευματικού πατρός συγχρονού μας, τωρινού, στην Αθήνα. 10 χρόνια παιδευόταν. Τα
τα σοβαρέτερα νοσήματα, το ξέρει και ο πατήρ Δανίλη και όλοι εμείς οι πνευματικοί, είναι τα ψυχικά νοσήματα. Έτσι. 10 χρόνια πάσχιζε να τη βοηθήσει, να τη θεραπεύσει, να της χαρίσει υγεία ψυχής. Κάποια στιγμή συγκινημένος την κάλεσε, παιδί μου, λέει, είμαι πολύ χαρούμενος, εξασφάλισα ένα καινούριο φάρμακο, δυσέβρετο, πανάκριβο, από την Ολλανδία. Κοίταξε όμως, θέλω να προσέξεις. Επειδή λοιπόν είναι και πανάκριβο και άστα χρήματα, πες ότι τα βρίσκουμε, αλλά είναι δυσέβρετο. Θα πρέπει ακριβώς αυτό το φάρμακο να το πάρεις στις δόσεις που θα σου πω, να τηρήσεις κατά γράμμα τη δοσολογία, το χρόνο και θα θεραπευτείς. Είναι καινούριο φάρμακο, είναι σίγουρο. Πράγματι, με χαρά, με συγκίνηση, τον ευχαρίστησε, μόνο τα πόδια που δεν του φίλησε. Ακολούθησε κατά γράμμα τις συμβουλές του. Θεραπεύτηκε. Το φάρμακο ήταν απλές καραμελίτσες. Απλά άλλαξε ο λογισμός της. Θυμηθείτε και στον εαυτό μας, να θυμηθούμε και σε γνωστούς μας και περιπτώσεις που έχουν γίνει και ανέκδοτα σε ελληνικές ταινίες, το κατά φαντασίαν ασθενή. Και έχω δει, και εσείς τα έχετε δει, πατέρα Δανίλη, περιπτώσεις πολύ δύσκολες, πολύ βαριές, πώς ένας χαλασμένος λογισμός διέλυσε οικογένειες, διέλυσε προσωπικότητα, μικροβιοφοβία. Λέει ο γέροντας Παΐσιος, αναφέρει στο βιβλίο, είναι η σειρά εκείνη, την ξέρετε ασφαλώς, το τρίτο βιβλίο από τη σειρά, λέει πνευματική αφύπνιση. Αν μπορεί να κάνω και λάθος τώρα, δεν είναι πολύ καλό, έχω καλή μνήμη. Λοιπόν, λέει ένα παράδειγμα. Ήτανε, λέει, ένας γέροντας, ένας μοναχός, ο οποίος και πόρτα να άνοιγε, έβαζε πρώτα ενόπνευμα. Αυτός ήταν νομοτάρχης, κοσταγκοσμικός και μετά έγινε καλόγερος. Την πόρτα μάλλον την άνοιγε με το πόδι του. Είχε τόσο σοβαρό πρόβλημα. Αυτό είναι της ψυχής πρόβλημα, ξέρετε. Των λογισμών, είναι σοβαρότατο. Αυτός λοιπόν που τόσο συχαινόταν, ξέρετε παλαιά, ο κόσμος που ήταν ευσεβής, είχε ευλάβεια, πήγαινε ένας κληρικός στο σπίτι, επισκεπτόταν ένα σπίτι στο χωριό, αφού χωριά υπήρχαν, μικρές κοινωνίες, πήγαινε ο παππούλης, θα το έβγαζαν ένα κέρασμα, όπως εδώ είχε την καλοσύνη ο παππούλης, έπινε λίγο νεράκι. Μόλις έφυγε ο παππούλης, τρέχανε αμέσως για να πάρουν ευλογία, να πιούν το υπόλοιπο. Ή αν κερνούσαν ένα γλυκό, να γλύψουν το κουταλάκι, γιατί αυτό το στόμα κοινωνάει του κληρικού αναξίωσμένα, αλλά κοινωνάει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Έτσι δεν είναι? Αυτό ήταν μια πραγματικότητα, αγαπητοί μου αδελφοί, στα χωριά μας. Και σήμερα υπάρχουν ευλαβείς άνθρωποι, αν και χάθηκε η ευλάβεια. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είχε αυτή την αρρώστια. Ήταν αρρώστια των λογισμών, έτσι. Τι έγινε μετά, τι λέει ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, ο Όσιος Παΐσιος, τι λέει, σάπισαν τα πόδια του, σκουλίκια. Και κυρίως λέει, σάπισε το πόδι εκείνο με το οποίο έσπρωχνε την πόρτα για να μην την πιάσει γιατί συγκενόταν. Ο πνευματικός νόμος. Σκουλίκια. Ένα άλλο επίσης δυσάρεστο, είπαμε το δεύτερο που σας ανέφερα, ήταν καλό αποτέλεσμα των λογισμών, έτσι, της επίδρασης, της σημαντικότητας που έχουν στη ζωή μας και στην πορεία μας, στην καθημερινή μας ζωή, οι λογισμοί. Για να καταλάβουμε πόσο σπουδαίο είναι αυτό το θέμα και πόσο είναι ανάγκη να το δουλέψουμε. Περιγράφει πάλι ένας γιατρός, σύγχρονός μας, μετά αν θέλετε μπορώ να σας πω και το όνομά του, περιγράφει την περίπτωση μιας συγγενής του. Σε εσύ γυναίκες, πολύ ταλαιπωρήστε περισσότερο από εμάς τους άντρες με σκέψεις και λογισμούς. Είναι μαρτύριο σωστό σε εσάς, που και εμείς οι πνευματικοί το βλέπουμε και αγωνιζόμαστε έτσι να σας βγάλουμε από αυτό το φαύλο κύκλο των σκέψεων και των λογισμών. Ανασύρεται από το παρελθόν γεγονότα λυπηρά, καταστάσεις δύσκολες, σαν να μας άτεται και όσο τα μας μυρικάζουν τόσο μεγαλοποιούνται μέσα στο νου μας. Και γιατί να μου το πει και πώς μου το πει και ποιος είναι αυτός και γιατί να μου το κάνει και ούτω καθεξής. Λοιπόν, μια γυναίκα
ήταν μια χαρά στην υγεία της. Και υγιή στο σώμα και επιτυχημένη, κανένα πρόβλημα το οικονομικό, ευτυχισμένος άνθρωπος. Εμπιστεύτηκε σε κάποια φάση της ζωής της έναν κρυσταλλοσκόπο από αυτούς που τώρα θα είναι πολύ της μόδας στις μέρες μας. Έχουν και πτυχία. Και γενικά εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας, δεν ξέρω κατά πόσο. Εγώ ψάχνω γεροντάδες φωτισμένους για να πληροφορηθώ αν όντως μπορούμε εμείς να χρησιμοποιούμε τέτοιες μεθόδους. Κοιτάει ένα κρύσταλλο και από εκεί σου λέει πράγματα. Πολλά από αυτά βγαίνουν, γιατί είναι δύσκολο στον διάβολο να προβλέψει μερικά πράγματα. Μην το αναλύσουμε αυτό, γιατί δεν είναι της παρούσης. Λοιπόν, ενώ ήταν λοιπόν η ζωή της μια χαρά, από υγεία, ευτυχία, τα πάντα. Της λέει, κοίταξε, στην επόμενη πανσέλινο έχω πληροφορία ότι θα πεθάνεις. Θα σε εγκαταλείψει η καρδιά σου από καρδιακό νόσημα. Τον πίστεψε. Πίστεψε. Ο λογισμός της εμπιστεύτηκε. Έτσι. Εμπιστεύτηκε σε αυτή την πληροφορία. Και ενώ ήταν μια χαρά, άρχισε να ετοιμάζεται για τον επικείμενο θάνατο. Για τον οποίο δεν υπήρχε κάποιο άλλο προμήνυμα εκτός από αυτή την πληροφορία. Τακτοποίησε ακόμα και τα κληρονομικά της. Έκανε και διαθήκη. Μίλησε με όλους και πραγματικά, αγαπητοί μου αδελφοί, παρότι ακούγεται εξωφρενικό, είναι αλήθεια, πέθανε από καρδιά πριν την πανσέλινο, την επομένη από την αναγγελία. Λοιπόν, οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας. Πρέπει λοιπόν να το δούμε αυτό το θέμα και να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Πόσων ειδών είναι οι λογισμοί? Για πείτε και εσείς, για να μην τα λέω εγώ, αφού τα ξέρετε περισσότερα και διαβάζετε, πιστεύω, και μελετάτε. Έχουμε τόσα βιβλία στην εποχή μας. Την εμπειρία όλων των πατέρων, όταν ήμουν φοιτητής, δεν κυκλοφορούσαν τόσο. Όταν έβγαινε ένα βιβλίο, κατεβαίναμε στην Αθήνα να το προμηθευτούμε. Έβγαινε ένα κάθε μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα έχουν πληθώρα βιβλίων, αλλά τώρα και με το ίντερνετ έμειναν οι βιβλιοθήκες μας ανέγκυκτες. Και μου πείτε ότι διαβάζουμε στο ίντερνετ. Και αν διαβάζουμε πνευματικά βιβλία στο ίντερνετ, η επίδρασή τους σε εμάς δεν είναι η ίδια η ωφέλειά τους. Λοιπόν, πόσων ειδών λογισμούς έχουμε? Τρία. Πείτε. Ποιους? Τους καλούς και τους κακούς. Έχουμε τους καλούς και τους κακούς. Σωστά, είναι δύο μεγάλες κατηγορίες. Και ας σκεφτούμε την επίδρασή τους, γιατί εκ του αποτελέσματος τους χωρίζουμε σε αυτούς που μας ωφελούν και σε αυτούς που μας βλάπτουν. Έτσι, στην πορεία της ζωής μας. Ανάλογα την προέλευσή τους, πώς μπορούμε να τους χωρίσουμε τις κατηγορίες? Ναι. Δική μας, του Θεού και του διαβόλου. Μάλιστα, πολύ ωραία. Είναι αυτή που είναι δική μας. Και από πού έρχονται οι δικοί μας, για να πάμε άλλο ένα βήμα παρακάτω, από πού προέρχονται οι λογισμοί μας? Είναι αυτό. Από τον εαυτό μας, δηλαδή. Την καρδιά μας έρχονται διαλογισμοί, γιατί εκεί είναι τα πάθη. Έτσι. Αλλά είναι. Είναι το πρώτο, είναι οι αισθήσεις μας. Οι αισθήσεις μας, γιατί τι είπαμε, ο λογισμός είναι μια εικόνα, μια παράσταση που συνοδεύεται και από σκέψεις. Έτσι δεν είναι, το λέει, είπαμε, ο Μητροπολίτης, ο Επίσκοπος, ο μεγάλος αυτός θεολόγος της εποχής μας, ο Ιερόθεος, ο Ναπάπτου. Δεν το λέει αυτός, μεταφέρει και αυτός, όπως μεταφέρω και εγώ απόψεις, εμπειρία απόψε, δεν λέω δικά μου πράγματα, γιατί δεν θα έχει αξία. Λοιπόν, οι αισθήσεις μας. Μας τροφοδοτούν με παραστάσεις, θα έχετε διαβάσει λίγο ψυχολογία, εμείς κάνουμε και στο Λύκειο ψυχολογία, μας τροφοδοτούν με παραστάσεις και άρα γεννιόνται λογισμοί. Εδώ είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή, εγώ βλέπω εσάς, σας βλέπετε εμένα, αλλά το μυαλό μας τρέχει και δημιουργούνται 1000 λογισμοί. Και μάλιστα και από τα πράγματα που βλέπουμε γύρω μας, από τα αντικείμενα, έτσι, από τις εικόνες που μας τροφοδοτούν, τα μάτια μας, από αυτό που ακούμε. Εγώ σας λέω αυτά τα συγκεκριμένα, με τον τρόπο σας τα λέω, η φωνή μου έχει αυτή χρειά, εσείς μπορείτε να κάνετε 1000 λογισμούς. Έτσι. Από τον εαυτό μας επίσης τροφοδοτεί το νου μας με λογισμούς, τι άλλο. Τι άλλο, είπατε, η καρδιά μας, από τα πάθη μας, έτσι. Ο Κύριος τι λέει, έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων οι διαλογισμοί, οι κακοί εκπορεύονται. Έτσι. Η καρδιά είναι το κέντρο της ύπαρξης του ανθρώπου, κατά τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων. Έτσι, η καρδιά μας. Έτσι.
Εκεί εδράζονται και τα πάθη. Έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων οι διαλογισμοί οι κακοί εκπορεύονται. Μοιχείε, πορνεία, φόνη, κλοπέ, πλεονεξία, πονηρία, δόλος, ασέλγεια, οφθαλμός πονηρός, βλασφημία, υπερηφανία, αφροσύνη. Πάντα ταύτα, λέει ο Κύριος, το καταμάρκωνε, έσωθεν εκπορεύονται και κοινοί των άνθρωπων. Δηλαδή, τι θα πει κοινοί με δύο όμικρον γιώτα. Μολύνουν τον άνθρωπο. Έσωθεν. Μην φοβάστε, λέει τόσο. Αυτό λέει να καθαρίσετε, φροντίστε να καθαρίσετε την ψυχή σας, να μην μοιάζει σαν τάφος. Απ' έξω, όμορφος φαίνεται περιποιημένος και μέσα, κάθε βρωμιά και ακαθαρσία. Το έσωθεν του ποτηρίου, λέει, της παροψίδους, να καθαρίζετε, να φροντίζετε, όχι να γυαλίζετε το εξωτερικό, να φαίνεστε εξωτερικά καλοί, καθαροί. Λοιπόν, τα πάθη μας, μέσω ποιας δύναμης μας τροφοδοτούν τους λογισμούς μας. Μέσω της μνήμης, έτσι, με τις μνήμες. Η μνήμη μας γυρίζει πίσω και είναι ένα βασανιστήριο πράγμα. Γι' αυτό μεγάλη αξία έχει τα παιδιά, οι γονείς, να φροντίζουν τη διαπαιδαγώγηση, να κρατούν τα παιδιά όσο γίνεται πιο αγνά, έτσι, από παραστάσεις. Από αυτές τις παραστάσεις με τις οποίες τροφοδοτούνται και τις εμπειρίες, όταν ήμουν, θυμάμαι, στην Ιωνίδια, μας έλεγαν οι φιλόλογοι, καλοί καθηγητές φυσικά, διαβάστε, ό,τι βρείτε διαβάζετε για να ανοίξει το μυαλό σας, εμπειρίες. Γιατί τον υστέρων βλέπει κανείς ότι και εκείνες οι παραστάσεις και όλες οι εικόνες από την ασπρόμαυρη τότε τηλεόραση, είμαι μεγάλος, δεν είμαι σαν του Αντρανίλ, 50. Λοιπόν, και εκείνες οι παραστάσεις της ασπρόμαυρης τηλεόρασης, που πόσο αγνή ήταν σε σχέση, ήταν περιστέρη μπροστά σε αυτό το πράγμα, το σημερινό, το βόθρο. Έτσι. Μας κυνηγάνε, μας έρχονται, ο διάβολος αναμοχλεύει και μας τις φέρνει. Και μετά αναλαμβάνει, αγαπητή μου, η φαντασία, ένα ζωγράφος και φτιάχνει. Συνδυάζει από αυτό το υλικό όλο, από αυτή τη σαβούρα που έχουμε μαζέψει μέσα μας. Και από το συνειδητό και από το υποσυνείδητο. Και μην λέμε, δεν το θυμόμαστε, υπάρχουν και άλλα πράγματα που αποθηκεύονται στο υποσυνείδητο. Και από αυτά θα έρθουν σε κάποια στιγμή δύσκολη πίεση, κρίση. Θα έρθουν στην επιφάνεια και θα μας παιδεύσουν και αυτά το παρελθόν. Έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, λέει, ο μοναχός που δεν θα έρθει από νωρίς στο Άγιο Όρος, δύσκολα θα μπορέσει να προκόψει. Όχι, όλα γίνονται έτσι. Ο ληστής μέσα σε ελάχιστα λεπτά μπήκε στον παράδεισο πρώτος. Αλλά έτσι είναι. Ή μικρός. Λοιπόν, έτσι είναι. Γιατί κοιτάξτε, ο καθένας κουβαλάει. Και αυτό είναι ένα βαρύ φορτίο, αλλά υπάρχει διέξοδος μέσα στην Εκκλησία. Λοιπόν, οι λογισμοί λοιπόν έχουν προέλευση, αυτή την προέλευση που είπατε πολύ σωστά, έτσι, και τον διάβολο. Και πώς θα ξεχωρίσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απαντήσουμε. Αν κάποιος λογισμός είναι εκ Θεού ή εκ του πονηρού, είναι ένα θέμα που πρέπει να δώσουμε μια απάντηση, έτσι. Και δίνουν οι πατέρες απάντηση άνετα. Και απόψε, αν δεν λάβετε απάντηση από αυτά που θα αναφέρω εγώ, θα ψάξετε και να το βρείτε. Έτσι. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Πριν πάμε σε αυτό, αν προλάβουμε να πούμε δύο λόγια, να απαντήσουμε στο πρώτο. Είπαμε, καλοί, κακοί λογισμοί. Πώς θα παλέψουμε τους κακούς λογισμούς, να τους αποφύγουμε. Είπαμε κάποια παραδείγματα τα οποία μας δείχνουν πόσο κακό μπορεί να γίνει στη ζωή μας. Άρα είναι ανάγκη να αποφεύγουμε τέτοιους λογισμούς. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, θα πρέπει λίγο να αναφέρουμε την εξέλιξη που έχει ο λογισμός. Έτσι. Περπατάμε στον δρόμο. Περνάμε από ένα πορνείο, από ένα κακόφημο σπίτι. Ή, δύο παραδείγματα ταυτόχρονα, βρίσκουμε ένα πορτοφόλι γεμάτο. Έρχεται ο λογισμός. Μπες μέσα στο σπίτι. Πάρ' το. Τι πάει την πόρτα, Πώς λέγεται αυτό, το πρώτο στάδιο στην εξέλιξη του λογισμού. Πώς λέγεται. Προσβολή. Πώς τι πάει την πόρτα. Τακ, τακ, τακ. Έμπα. Πάρ' το. Όχι, λέμε. Δεν μπαίνω. Δεν το παίρνω. Δεν μου ανήκει. Ξαναχτυπάει. Ο λογισμός μας λέει, μπες
απλά μόνο για να δεις, μπορεί να είναι κάτι που να σε αρέσει. Δεν θα κάνεις τίποτα, θα βγεις αμέσως έξω. Ή λέει στην άλλη περίπτωση, παραφουσκωμένο φαίνεται το πορτοφόλι, αυτός που το έχει, σαφώς θα έχει κι άλλα. Έλα μωρέ, για να μην το προσέξει, δεν θα του χρειαζότανε. Ξαναχτύπησε. Όχι. Τι γίνεται τώρα, μετά την προσβολή, τι γίνεται. Διάλογος και τι κάνουμε. Παλεύουμε, γίνεται μια πάλι. Γίνεται μια πάλι. Ξαναδιώχνεις το λογισμό, θα πεις όχι, ξανάρχεται ο λογισμός. Τον διώχνεις, ξανάρχεται. Γίνεται μια πάλι. Α, τώρα έρχονται Χριστούγεννα. Κοιτάξτε αυτές οι εικόνες οι Ορθόδοξες, τι σχολείο που είναι. Διαβάστε τη θεολογία, ασφαλώς θα έχετε τέτοιες ευκαιρίες τώρα παρομενές των Χριστουγέννων, στην Ορθόδοξη εικόνα της Γεννήσεως. Είναι στο κέντρο η Παναγία μας, με το βρέφος, το σκοτεινό σπήλαιο, ο Κυριός μας μέσα στον τάφο. Το κρεβατάκι είναι τάφος, και εκείνος είναι τυλιγμένος σαν τους νεκρούς, γιατί γι' αυτό ήρθε, για να πεθάνει. Και σε μια γωνίτσα είναι ένας γέροντας, όμορφος, καλός, ο Ιωσήφ. Και από πάνω του είναι ένας κακομούτσινος, πολύ γέρος, παλιός, έτσι, με μια κάπα και ένα μπαστούνι, πολύ άσχημος, και κάτι το ψιθυρίζει. Τι λέμε στους χαιρετισμούς, Ζάλιν, αυτό ζωγραφίζει εκεί ο Ορθόδοξος αγιογράφος. Ζάλιν έχων, ένδοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφ εταράχθ. Ψάξτε λίγο και στα ιερά κείμενα της Εκκλησίας μας, παντού θα βρείτε το θέμα των λογισμών. Είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι το κεντρικό στην πνευματική μας ζωή. Απόψε δεν θα το εξαντλήσουμε φυσικά. Θα δώσουμε ναύσματα. Έτσι. Ζάλι ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων. Ο Σόφρον Ιωσήφ εταράχθη. Και λέμε και ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο στη μεγάλη παράκληση, στο μεγάλο παρακλητικό κανόνα που τον έφτιαξε ένας κοσμικός άνθρωπος. Ποιος τον έφτιαξε, τώρα δεν θυμάμαι. Ένας βασιλιάς. Έτσι. Κοιτάξτε τι βασιλιάδες είχε κάποτε το γένος. Που ασχολούνται με πνευματικά πράγματα. Ο Θεόδωρος. Έτσι, κοσμικός άρχοντας, ήταν πνευματικός άνθρωπος. Έτσι. Και τι λέει, εκύκλωσαν του βίου με ζάλε, ως περ μέλισσε κυρίων παρθένε. Πώς ένα μελίσσι, άμα πας λίγο έτσι, γύρω γύρω οι λογισμοί, τι ωραία εικόνα. Τι αληθινή είναι τη ζωή μας. Τώρα περνάμε σε αυτό το... Έτσι είμαστε αυτές τις μέρες, τα τελευταία χρόνια. Αλλά και πάντα ο άνθρωπος νιώθει αυτή τη ζάλη. Τη ζάλη που έλεγε ο ημνεγράφος του καθίστου ύμνου. Λοιπόν, γίνεται η πάλη. Για αυτή την πάλη έχουμε μισθό από το Θεό. Φυσικά για την προσβολή δεν έχουμε ενοχή. Ούτε θα δώσουμε λόγο του Θεού, ούτε θα μας ρωτήσει ο Θεός. Πάλι ένας πατέρας της Εκκλησίας, νηπτικός, θα πούμε την ενύψη για αυτούς που δεν το ξέρουν, έλεγε, πάνω το κεφάλι μας στον ουρανό πετάνε αεροπλάνο. Έχουμε ευθύνη? Όχι. Ευθύνη έχουμε, είναι καλά, κακά, που ξέρουμε. Και καλά και κακά είναι, έτσι. Είδατε, τώρα μας ψεκάζουν κιόλας. Κακά άρα, αυτά που μας ψεκάζουν. Μην γελάτε, είναι αλήθεια. Λοιπόν, ευθύνη έχουμε από τη στιγμή που θα κατασκευάσουμε ένα αεροδρόμιο και θα προσγειωθούν τα καλά και τα κακά. Από τότε αρχίζει η ευθύνη μας. Λοιπόν, στο πρώτο στάδιο της προσβολής δεν έχουν καμία ευθύνη. Έρχονται χιλιάδες σκέψεις το δευτερόλεπτο. Όσες είναι οι αναπνοές μας, τόσοι είναι και οι λογισμοί μας. Έτσι. Άπειρες. Κάθε μέρα. Καταιγισμός. Δεν έχουμε ευθύνη. Ευθύνη έχουμε όταν θα αρχίσουμε την κουβεντούλα. Την κουβεντούλα που άρχισε η Εύα με τον Όφη. Ο Θεός είχε πει, μη πάτε σε εκείνο το δέντρο, γιατί ήξερε ότι εκεί θα τους περιμένει ο Κύριος. Ήξερε, Θεός είναι. Έτσι. Εκεί θα περίμενε ο πειρασμός, η παγίδα, η καλωστημένη. Έτσι. Μη πάτε, μη φάτε. Λοιπόν, ευθύνη έχουμε. Από τη στιγμή που θα δώσουμε μια συγκατάθεση. Από τη στιγμή λοιπόν που δίνουμε τη συγκατάθεσή μας, έχουμε την ευθύνη και ας μην έχουμε κάνει την πράξη. Πού φαίνεται αυτό ότι έχουμε ευθύνη και ας μην έχουμε κάνει την πράξη από τη στιγμή που έχουμε δώσει συγκατάθεση? Πού φαίνεται πάλι από τα λόγια του Κυρίου μας? Σε ένα συγκλονιστικό λόγο. Πας, ο βλέπων γυναίκα
στο επιθυμίσε αυτήν, ήδη εμίχευσε εν την καρδία αυτού. Εξάλλου, αγαπητοί μου, πολύ λίγες είναι οι πράξεις της ζωής μας, τα εγκλήματα θα έλεγα, τα οποία τα κάνουμε, πέφτουμε σε αυτά, χωρίς πρώτα να τα έχουμε σχεδιάσει. Καλοσχεδιάσει μάλιστα, ακόμα και τα μικρά. Έτσι. Όλες μας οι ενέργειες πρώτα τις σκεφτόμαστε και μετά γίνονται πράξεις στη ζωή μας. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές ενέργειες της ζωής μας που μένουν ανενέργειες. Δηλαδή τις έχουμε αποφασίσει, έχουμε δώσει τη συγκατάθεσή μας, απλά δεν έτυχε να τις κάνουμε. Στο παράδειγμα που αναφέραμε το διπλό στην αρχή, εκείνη την ώρα ενώ είχε πει αυτός, ναι θα μπω. Ναι θα το πάρω. Και θα δώσω και λιμοσύνη από αυτά, αυτός είναι ο συνδυασμός. Θα μπω, αλλά δεν θα πάρω, απλά να δω, θα βγω. Δεν θα διαπράξω την αμαρτία. Πώς βγήκαν, εφόσον μπήκαν. Και θα το πάρω, θα δώσω όμως και λιμοσύνη από αυτά και θα το βάλω να κρατήσω γιατί έχω ανάγκη. Γιατί δεν λέμε πάντα. Δικαιολογούμε τον εαυτό μας, τους άλλους ποτέ. Τελικά όμως μπορεί και την ώρα να πέρασε κάποιος και ούτε ο ένας να το πήρε και να ντράπηκε, ούτε ο άλλος να μπήκε μέσα. Όμως η ενοχή υπάρχει. Ήταν σαν να το έκανε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Ευαγγελιστής, ο Κήρυξης της Αγάπης, λέει «Πας ο μισόν των αδερφών αυτού ήδη εφώνευσε αυτό. Εφόσον φθονείς τον άλλο τον μισή, τον έχει σκοτώσει μέσα σου. Τώρα αν δεν έχεις το κουράγιο να διαπράξεις, τον έχει σκοτώσει. Ένοχος είσαι». Άρα λοιπόν το πρώτο και το δεύτερο στάδιο δεν έχουν ευθύνη ενώπιον Θεού. Από εκεί και πέρα όμως αρχίζει η ευθύνη. Αρχίζει το χάσιμο για μας. Μάλιστα το δεύτερο στάδιο, για το δεύτερο στάδιο θα πάρουμε και αμοιβή όσο παλεύουμε. Αυτό είναι που θα μίψει τελικά στη ζωή μας ο Θεός. Το ότι παλεύουμε, ότι είμαστε αγωνιστές. Στρατιώτες, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι οι χριστιανοί. Δηλαδή συνέχεια πολεμάνε, πολεμάνε. Αυτή η πάλη λοιπόν είναι μεγάλο πράγμα. Η ενοχή μας λοιπόν αρχίζει από τη συγκατάθεση. Ξεκινάνε όλα από εκεί. Θυμηθείτε το αυτό, κρατήστε το, έχει μεγάλη σημασία για τη ζωή μας. Τα στάδια λοιπόν της εξέλιξης ενός λογισμού είναι τέσσερα. Έτσι. Οι δύο λόγοι που είπαμε του Κυρίου το αποδεικνύουν αυτό, ότι δεν χρειάζεται να μιχεύσεις, δεν χρειάζεται να σκοτώσεις. Μέσα, από μέσα. Να πούμε όμως τώρα και κάποιους τρόπους, τέσσερις ή πέντε, με τους οποίους αντιμετωπίζουμε τους λογισμούς. Ο πρώτος τρόπος που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε είναι να αντιμετωπίζουμε τον κλέφτη, τον κακοποιό, όταν μας χτυπάει την πόρτα. Όταν μας χτυπάει την αυλόπορτα του σπιτιού μας κάποιος, δεν πρέπει να ελέγξουμε ποιος είναι. Έτσι θα ανοίξουμε, σε όποιον βρούμε, όποιος χτυπάει δηλαδή θα ανοίξουμε. Γιατί έχουμε αυτά τα που έχουν και εικόνα. Άρα πρέπει να βλέπουμε ή δυνατόν να αναγνωρίσουμε αυτός ο λογισμός είναι καλός ή κακός. Σε όλους θα ανοίγουμε την πόρτα του νου μας και θα τους βάζουμε μέσα να φρονιαστούν. Δεν συμφέρει. Είδαμε τη μεγάλη ζημιά που γίνεται. Αν το προλάβεις στην αρχή, είναι πολύ εύκολο. Αν ανοίξεις την αυλόπορτα και σου μπει μέσα στην αυλή, πώς θα τον βγάλεις έξω, γίνεται πιο δύσκολο. Αν ανοίξεις και την πόρτα του σπιτιού, ακόμα πιο δύσκολο. Αν μπει μέσα στο σπίτι, τότε πρέπει να δώσεις γερή μάχη για να τον βγάλεις έξω. Πολύ πιο αποτελεσματικό είναι στην αρχή. Έτσι, πριν μπει μέσα. Λοιπόν, δεν ανοίγουμε σε οποιονδήποτε. Αποκρούμε τους λογισμούς τους κακούς, αφού τους αναγνωρίσουμε, αφού ξέρουμε ότι από αυτό νικούμαστε, έτσι, πώς θα ανοίξουμε. Θα έχουμε ένα κόσκινο, να τους κοσκινίζουμε. Στο στρατό τι λέμε, alt, τι σύ. Θυμάμαι φιλούσαμε και στην Αλεξανδρούπολη σκοτάδι, ούτε ρεύμα, ούτε τίποτα. Alt, τι σύ, φόβος. Ολπλίζαμε για να ακούει ένας τον άλλον που οπλίζει και να νιώθουμε μια παρηγορία. Λοιπόν, είναι θέμα ζωής και θανάτου. Ένας λογισμός μπορεί να μας στην κόλαση να μας πάει, ένας λογισμός καλός στην παράδεισο. Για μας ένας λογισμός θεϊκός είναι ανάσταση και ο άλλος είναι θάνατος. Λοιπόν,
Να μην αφήσουμε να, ευκαιρία στο λογισμό να πιάσει ρίζα μέσα μας. Η αρρώστια όταν είναι στην αρχή, στα αρχικά της στάδια, εφαρμόζεις μια ελαφριά θεραπεία και γρήγορα την νικάς. Όταν την αφήσεις, μετά θέλει και ίσως τελικά να σε νικήσει. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, χρειάζεται πολύ περισσότερη θεραπεία, περισσότερη αντιβίωση, περισσότερη θεραπεία. Φτάνεις και στην εγχείρηση. Θέλει εξάσκηση, ξέρετε. Θέλει εξάσκηση αυτό. Κοιτάξτε, όταν θα έρθει η στιγμή του πειρασμού, η δύσκολη στιγμή, όλα όσα έχουμε ακούσει και αυτά που λέμε απόψε και άλλα πολλά που έχουμε διαβάσει, δεν θα χαθούν από τα μάτια μας. Τι θα μας μείνει εκείνη τη δύσκολη στιγμή? Αυτά που έχουμε θέσει σε εφαρμογή. Αυτά που λέμε δεν έχουν καμία αξία αν μείνουν έτσι, μόνο ως γνώσεις, ως φράσεις, ως όμορφα λόγια. Έστω και για να αναγνωρίζουμε ότι είναι αληθινά, ότι έχουν κάποια αξία. Θα αρχίσουν να αποκτάνε αξία από τη στιγμή που θα τα θέσουμε σε εφαρμογή. Δεν δυσκολεύει, θέλει εξάσκηση. Έτσι. Το επιχειρούμε μία, δεν τα καταφέρνουμε. Ξανά δεύτερη, τρίτη. Πρέπει να προσέχουμε λοιπόν. Ένα άλλο αυτό πάλι, στα αρχικά στάδια της προσβολής των λογισμών. Έχουμε μάθει, λέει πολύ ωραία ο πατήρ Παΐσιος, ανοίξτε, έχει τέσσερα κεφάλαια για τους λογισμούς. Πάρα πολύ ωραία. Και είναι και ξεκούραστο, ξέρετε, γιατί έχει παραδείγματα. Αληθινές ιστορίες δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, λέει, αχ, ο νους μας λέει, είναι σαν τον αλήτη. Γυρνάει από εδώ, γυρνάει από εκεί. Και έχουμε μάθει, αγαπητοί μου αδελφοί, σε αυτό βοήθησε η τηλεόραση, ο νους μας διασκορπίζεται, χύνεται παντού, από την Ιαπωνία μέχρι την άλλη όχθη του Ειρηνικού. Έτσι. Έτσι. Μια ολόκληρη υδρόγη τρέχει το νους μου. Βλέπω τη μητέρα μου που υποφέρει, πάση από κάποιο ψυχικό νόσημα από τα νιάτα της, έτσι, κατάθλιψη, χρόνια, και λέει, αχ, θέλω, λέει, να ενημερώνομαι, δεν μπορώ. Ανασφάλεια. Έτσι. Τι γίνεται? Εγώ το έχω δει και όλοι μας το έχουμε δει όσοι πάμε κατασκήνωση, που επί δύο μήνες όσοι είμαστε και υπεύθυνοι δεν ξέρουμε τι γίνεται έξω από την πόρτα της κατασκήνωσης, γιατί έχουμε τόσα πολλά γεγονότα εντός, τίποτα δεν άλλαξε, τίποτα δεν προλάβα, ίσα ίσα γλιτώσαμε πάρα πολλά. Λοιπόν, λέει ο πατήρ Παΐσιος εκεί μέσα πολύ ωραία, σε ένα σημείο, το ψάχνα να το βρω, δεν το βρίσκω. Λοιπόν, αφού έλεγα στα παιδιά στην ενορία, τους το βγάλω σε καρτελάκια πλαστικοποιημένα, τους το δώσω, θα μας σώζει αυτό το πράγμα. Καθημερινά το έχουμε εκεί μπροστά. Λέει, είναι αλήτης. Είναι αλήτης ο λογισμός. Από εδώ, από εκεί αληθεύει. Και ο γονιός, τον αλήτη, το γιο του, την κόρη, τι θέλει να το κάνει? Ποιο είναι το πρώτο πράγμα? Τι θέλει, πείτε. Να το σώσει. Να το μαζέψει. Να το μαζέψει. Να το μαζέψει. Και εμείς αυτό θα μαζέψουμε. Τον αλήτη, το λογισμό μας που έχει μάθει από εδώ, από εκεί, από εκεί, από εκεί, από εκεί. Να τον μαζέψουμε. Δεν μας συμφέρει. Χίλιες σκέψεις κάνουμε. Θα διαβάσουμε αν προλάβουμε κάτι του πατρός Παϊσίου. Πολυπράγμονες. Ασχολούμαστε με όλα και τελικά δεν κάνουμε τίποτα. Και όλα αυτά γίνονται ένα μαρτύριο στη ζωή μας. Λοιπόν, τον αλήτη να τον μαζέψουμε. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Κάνουμε ζάπια στα κανάλια. Άσκοπα πράγματα. Γυρνάει από εδώ ο αλήτης, ο λογισμός μαζεύει σαβούρα, σκουπίδια. Μόνο σαβούρα και σκουπίδια υπάρχουν εδώ μέσα. Τίποτα άγια, τίποτα όμορφο, τίποτα ελπιδοφόρο, τίποτα αγρό, τίποτα καθαρό. Πόσο φοβερό είναι αυτό. Λοιπόν, χτυπάει. Ποιος είναι? Συμφέρει, δεν συμφέρει να ανοίξω? Έτσι. Και δεν πολύ αληθεύουμε, γιατί μετά είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό λένε πάτερ στην εξομολόγηση, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ την αντιστήρια λειτουργία. Το λέμε ως αμάρτημα. Πάμε να προσευχηθούμε, να κάνουμε το μικρό απόδειγμα το βράδυ και δεν μπορούμε να συγκεντρώσουμε μυαλό. Πώς να το συγκεντρώσουμε, αφού όλη η μέρα είμαστε σκορπισμένοι από εδώ και από εκεί? Μαθαίνει, είναι όπως το μάθεις, παιδιά. Έτσι είναι. Όπως μάθεις είναι. Θέλει εξάσκηση. Όπως μάθαμε να ξεμάθουμε. Αυτό είναι το συμφέρον μας. Να το μαζέψουμε στο σπίτι του πατέρα του, λέει ο πατήρ Παΐσιος, στο σπίτι του Θεού. Να γίνει ο νους μας ναός του Αγίου Πνεύματος, έτσι, ναός του Θεού. Να το μαζέψουμε στο σπίτι του πατέρα μας, τον αλήτη. Και ο Θεός είναι τόσο καλός, περιμένει όλους τους αλήτες. Να τους δεχτεί μια ανοιχτή αγκαλιά, μια ζεστή αγκαλιά. Όμως, υπάρχει και μια άλλη, δεύτερη συνταγή που λένε οι πατέρες, όχι εγώ. Αν το λέω εγώ, το ξεκαθαρίζω πάλι για δεύτερη φορά, δεν έχει καμία αξία. Λέει, το μυαλό, ωραία, αποκρίνουν τους κάποιους λογισμούς. Το μυαλό δεν μπορεί να συμπληρώσει το προηγούμενο. Όπου είναι το σώμα σου, εκεί να είναι και ο νους σου και ο λογισμός σου. Εδώ είμαστε τώρα, εδώ. Να κάνουμε αυτή την άσκηση στον εαυτό μας. Τώρα είμαι εδώ. Τώρα πλέον τα πιάτα. Τώρα είμαι στο σχολείο. Εδώ. Θα σκεφτώ τα εδώ.
Άσε τι θα γίνει μετά, αύριο μεθαύριο την άλλη εβδομάδα έχω να πάω εκεί, έχω να μαγειρέψω, έχω να πάω να ψωνίσω ρούχα, έχω να πάω μια επίσκεψη και πρέπει δεν έχω πάρει δώρο, ξέρω εγώ, χίλια δύο πράγματα μας κατακλείζουν εδώ. Τώρα είσαι εδώ, εδώ. Είσαι στην κουζίνα σου, είσαι στο δωμάτιό σου. Εδώ, εδώ να είναι και το μυαλό σου. Όπου φεύγει το μαζεύουν πάλι στο εδώ. Εδώ είναι το σώμα μου, εδώ είναι και το μυαλό μου. Γλιτώνει ήδη πάρα πολλά. Είμαστε εδώ τώρα, κάτω από τη σκέπη του ναού του Θεού. Εδώ τώρα. Άσε τι θα γίνει μετά. Έχει ο Θεός. Έτσι. Η αύριο θα οικονομήσει τα αύριο. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, το τρίτο μάλλον, το τρίτο είναι. Το μυαλό μας, εντάξει, εδώ, πόση ώρα εδώ. Πρέπει κάτι να ασχοληθεί το, με τα χαρτιά. Πόση ώρα ασχολούμαι με τα χαρτιά. Το μυαλό δεν έχει κι άλλη τροφή, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ο πατήρ Παΐσιος λέει στην εποχή μας, και λες και το λέει σήμερα. Βρε παιδιά, τι κακό είναι αυτό, τι καλό είναι αυτό με τους γέροντες. Από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο μέχρι και τον Άγιο Γέροντα Πορφύριο, Παΐσιο, Ιάκωβο, όλους αυτούς τους συγχρόνους Αγίους και άλλους που δεν έχουν φανερωθεί τόσο πολύ σε εμάς, που είμαστε έτσι αχάρι και τεμπέληδες, λένε τα ίδια πράγματα. Και τα λένε λες και τα λένε για μας τώρα, εδώ που είμαστε, έτσι, στο 2013, στη Δύση του 2013. Λοιπόν, λέει, φεύγει και εμένα το μυαλό μου, κούρασε αυτή, ξέρετε πώς κουράζει το μυαλό μας από όλες αυτές τις σκέψεις. Σκεφτώ τώρα τα λόγια, είναι και η κόπωση, ένα ακόμα μειονέκτημα. Λοιπόν, η καλύτερη επιχείρηση στις μέρες μας είναι, λέει, να στήσουμε ένα εργοστάσιο καλών λογισμών, η πιο αποδοτική επιχείρηση. Ποια επιχείρηση αποδίδει σήμερα, όλες κλείνουν, έτσι. Λοιπόν, να λέει μια αποδοτική επιχείρηση να στήσετε, λέει, σήμερα. Να στήσετε ένα εργοστάσιο παραγωγής καλών λογισμών. Βέβαια, από το πρωί που θα σηκωθείς, γέννησέ το με καλούς λογισμούς. Μια ειδική παροιμία λέει, ο καλύτερος τρόπος για να γεμίσεις, να αποφύγεις έναν κακό επισκέπτη, να βάλεις μέσα στο δωμάτιό του σου έναν ελέφαντα. Δεν θα χωρέσει κανείς άλλος. Δεν θα χωρέσει κανείς άλλος. Λοιπόν, πριν προλάβει να μας γεμίσει το νου, ο κόσμος, δεν παίρνει τώρα στον διάβολο, τα πάθη μας, με τη φαντασία, με τη μνήμη, έτσι. Εμείς θα έχουμε προλάβει, θα έχουμε εργαστεί, γιατί αν δεν εργαζόμαστε και είμαστε οκνοί, τεμπέληδες, θα μας βρει δουλειά ο διάβολος, έτσι. Θα μας βρει δουλειά η μνήμη, η φαντασία, από όλα που έχουμε δει και έχουμε ακούσει, θα μας έχουν χίλια δυο, θα τα συνδυάσουμε και θα βρούμε τρόπο να δουλεύουμε στα πάθη μας, να ικανοποιούμε τα πάθη μας, που δουλεύουν μέσα στην καρδιά μας. Ταυτόχρονα πρέπει να γίνεται βέβαια και ο αγώνας για την κάθαρση της καρδιάς από τα πάθη. Λοιπόν, θα πρέπει καλό υλικό να βρίσκουμε από το πρωί που θα ξεκινήσουμε για να γεμίζει ο νους μας. Καλούς λογισμούς να κάνουμε εξ αρχής. Καλούς λογισμούς, αγνούς λογισμούς, ελπιδοφόρους λογισμούς. Μελέτα καλά για να μην μελετήσεις άσχημα. Δες καλά για να μην δεις άσχημα. Άκουσε καλά για να μην ακούσεις άσχημα. Συζήτησε καλά για να μην συζητήσεις άσχημα. Λοιπόν, αυτός είναι ένας θετικός αγώνας που δίνει πολύ χαρά και ωφέλη, αφάνταστα. Αφάνταστα. Πάμε λίγο παρακάτω. Λένε οι πατέρες, το τελευταίο, το πρώτο τελευταίο μάλλον, να κόψουμε τις αιτίες που δημιουργούν τους κακούς λογισμούς που είπαμε. Πήγε στο Γέροντα Παΐσιο ένα παιδί ναρκωμανής, μικρό. Και το οδηγεί το ίδιος ο γέροντας και έχει αξία. Ήρθε λέει ένα ναρκωμανάκι και του λέω, βρε παιδάκι μου λέει, εσύ μοιάζεις με αυτόν που θέλει να κόψει το κάπνισμα και γυρνάει γύρω γύρω από το περίπτερο. Μια δεν θα αγοράσει τσιγάρο, δύο δεν θα αγοράσει τσιγάρο, τρεις θα αγοράσει τσιγάρο. Τι ήθελα να του πει, απόφυγε τις αιτίες και τις αφορμές που σε ρίχνουν πάλι στο πάθος. Δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε πορνικά, δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε βλάσιμα, δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε με μίσος, κακία, φθόνο, δεν θέλουμε τα κουτσομπολιά, να σκέφτεται κατάκριση, λογισμούς κατακρίσεως. Ξέρουμε ότι είναι ζημιά μεγάλη για τον εαυτό μας, για την ψυχή μας. Λοιπόν, θα ψάξουμε να βρούμε τα καλά, θα βρούμε την καλή ανάγνωση, θα βρούμε το καλό θέαμα, το καλό άκουσμα, πριν προλάβει να σκοντάψουμε πάνω στις βρωμιές. Άρα λοιπόν μεγάλη προσοχή και στην τηλεόραση και στο ίντερνετ. Εγώ έχω πολλές ενστάσεις για το πόσο μπορεί να βοηθήσει το ίντερνετ. Μπορεί να γίνει και άμπονας του Λόγου του Θεού, ανεμφισβήτητα, αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι μέσα στα πάθη, δουλεύουμε στα πάθη, μπορεί να τροφοδοτήσει με παραστάσεις πολύ επικίνδυνες, πολύ. Δηλαδή έχει μέσα πολύ σαβούρα και είναι ο τρόπος που μπαίνεις μέσα και περιπλανιέσαι πολύ επικίνδυνος. Θέλει αρετή πολύ. Ο
Θεός στο Λό τι είπε, φύγε από τα Σόδομα και τα Γόμορα, φύγε μακριά, μην πας απλά στα περίγωγα χωρά. Ανέβα πάνω στο βουνό, λέει, μακριά, απομακρύνσου, απομακρύνσου. Λοιπόν, απομακρυνθούμε, φεύγει και σώζου, λένε οι πατέρες. Μακριά λοιπόν, μακριά. Κάποιος πνευματικός ρωτήθηκε από ένα πνευματικό του παιδί το εξής, θα το έχετε ακούσει σίγουρα. Λέει, γέροντα, απόψε οι μαθητές μου κάνουν ένα πάρτι, να πάω. Να πας, λέει, αρκεί το βράδυ που θα γυρίσεις στο δωμάτιό σου να μπορείς να είσαι σε θέση να κοιτάξεις στα μάτια την εικόνα του Χριστού. Ή, έλεγε ένας άλλος πνευματικός, παιδί μου, να πας, όπου θες πήγαινε, απλά να ρωτήσω, θα ερχόταν ο Χριστός εκεί που πας τώρα εσύ. Λοιπόν, να αποφεύγουμε τις αιτίες που δημιουργούν όλους αυτούς τους λογισμούς που μας δημιουργούν τόσο μεγάλο πρόβλημα. Και πάμε στο τελευταίο που είπαμε, το πιο δύσκολο, στον διάβολο. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε πείρα το πολύ 100 χρονών, έτσι. Ο διάβολος πόσο χρονών πείρα έχει, δεν είναι εύκολος αντίπαλος, έτσι. Ο διάβολος πώς έπεσε, αγαπητοί μου αδελφοί, αγαπητά μου παιδιά, πώς έπεσε. Ναι. Γιατί δεν έχει ταπείνωση, αλλά αυτό τι λογισμό έκανε και ένα λογισμό έκανε. Να ξεπεράσει τον Θεό. Ακριβώς. Λοιπόν, ακούστε τι λέει. Είναι πολύ, το λέει ο Ισαΐας. Απευθύνεται στο διάβολο, προφητικά, Σύ είπας εν τη διανία σου. Εις τον ουρανό αναβήσομαι, επάνω των αστέρων του ουρανού στήσω τον θρόνο μου, αναβήσομαι επάνω των νεφών, έσομαι όμοιος το υψίστο. Σύ είπας εν τη διανία σου. Και μόλις έκανε αυτόν τον λογισμό, αυτή τη σκέψη ο διάβολος, από αρχάγγελος έπεσε. Και λέει ο Κύριος στους Εβραίους, και διέλυσαν τα ημάτια τους, δεν το καταλάβαν, είδον λέει τον Σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Με μία σκέψη ακριβώς, αυτή την υπερηφάνεια, έπεσε ο διάβολος. Πόσο δυνατή είναι η λογισμή, πόσο ζημιά πρέπει να κάνω, το ξαναυπογραμμίζω για να μην ξεχάσετε ότι πρέπει να δουλέψετε, να μην ξεχάσω ότι πρέπει να δουλέψω με τους λογισμούς μου. Έτσι, έπεσε ο διάβολος. Λοιπόν, είναι δύσκολος ο αγώνας με τους λογισμούς, είναι δύσκολος ο αγώνας εναντίον του διαβόλου. Αλλά ο Κύριος τι μας είπε, άνευ εμού ουδίναστε ή ουδέ. Είμαστε σε ένα δέντρο και καθόμαστε στη σκιά και απολαμβάνουμε τη δροσιά. Και ξαφνικά βλέπουμε γύρω-γύρω, μας έχουν κυκλώσει άγρια θηρία. Τι θα κάνουμε να γλιτώσουμε, να μας κατασπαράξουν? Τι θα κάνουμε στην πράξη? Θα ανεβούμε στο δέντρο. Το δέντρο της ζωής. Εκεί θα ζητήσουμε, θα ανεβούμε στο δέντρο. Στον εσταυρωμένο Χριστό μας. Έτσι. Λοιπόν, θα ζητήσουμε βοήθεια από τον Θεό. Η θεραπεία της ζωής μας, η θεραπεία της, του εαυτού μας, που είναι σώμα και ψυχή, μην το ξεχνάμε, ψυχή και σώμα, ενιαίο όλο, επιτυχάνεται με δύο τρόπους. Με τη δική μας άσκηση και δική μας προσπάθεια και με τη χάρη του Θεού ασφαλώς. Ούτε το ένα μόνο του μπορεί να κάνει κάτι, να φέρει αποτέλεσμα τη σωτηρία της ψυχής μας, ούτε το άλλο μόνο του. Δηλαδή, όσα ευχέλεια, όσους αγιασμούς και να κάνουμε, όσες μετάνοιες, όσες λαμπάδες, όσα προσκυνήματα στους Αγίους Τόπους και να κάνουμε, αν δεν αγωνιστούμε εναντίον των παθών μας, με τη μέθοδο αυτή την ασκητική που λέει και για κληρικούς και μοναχούς και λαϊκούς και εγγάμους και αγάμους, ένα είναι το Ευαγγέλιο, δεν είναι άλλο, ένα το ίδιο το αυτό, δεν πρόκειται να δούμε Θεού πρόσωπο. Και από την άλλη μεριά, ο σύγχρονος άνθρωπος, ο δυτικός άνθρωπος που θέλει να τα κάνει όλα μόνος του, και σκέφτεται όπως σκέφτηκε ο διάβολος, έτσι, και εγώ θα στήσω ένα θρόνο πιο ψηλά από το θρόνο του Θεού, δεν σε χρειάζομαι Θεέ μου, έτσι, όπως σκέφτηκε ο Αδάμ και η Εύα, έπεσε σε αυτή την προσβολή του πονηρού, χάτω και θα γίνεις Θεός χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Αυτό λέει και έλεγε και θα λέει ο δυτικός άνθρωπος, έτσι, με τον ορθολογισμό του. Λοιπόν, δεν πρόκειται να δούμε Θεού πρόσωπο. Χρειάζονται και τα δύο. Χρειάζεται, λέει, οι παλιοί πατέρες, οι ασκητικοί έλεγαν, δώσε αίμα και πάρε πνεύμα. Δηλαδή, είναι ματηρός ο αγώνας. Έτσι. Ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, από μικρό παιδάκι, πόσο χρόνο πήρε το διορατικό, θυμάσαστε? 16 χρόνο παιδί πήρε διορατικό χάρισμα, στον 20ο αιώνα. Φανταστείτε. Επάνω στο όρος που έμεινε από 12 χρονών μέχρι 19, μετά αρρώστησε ο Θεός και άλλο σχέδιο, το φέρει στη μέση της Ομόνιας, στη μέση της Αθήνας.
Δεν τυχαίο αυτό. Είναι για μας μια απάντηση σε αυτό που λέμε: δεν μπορώ. Εδώ τώρα μέσα στον Πειραιά, μέσα στην Νίκαια, μέσα στο Πέραμα, μέσα στο Κερατσίνι, μέσα στην Αθήνα. Μέσα στην Ομόνοια ήταν και πάει ίσως. 33 χρόνια σαν μια μέρα του φάνηκαν. Λοιπόν, 16 χρόνια πήρε το διορατικό. Τι άσκησε και πάνω περνούσε από χαρά και έκανε ασκήσεις που εμείς τις διαβάζουμε και λέμε: αμάν, με αυτοί οι γεροντάδες του τι ήταν, σαν τις θέσεις ήταν. Και εκείνος είχε τέτοια χαρά, γι' αυτό και πήρε το χάρισμα. Έτσι. Κάνει ώρα πρόθυμη η υπακοή. Λοιπόν, χρειάζεται η χάρη του Θεού. Χρειάζεται η χάρη του Θεού για να νικήσουμε τους κακούς λογισμούς. Χρειάζεται η χάρη του Θεού για να διακρίνουμε αν ο λογισμός αυτός που μπορεί να μας φανεί στην αρχή καλός, μετά αποδεικνύεται ότι είναι του διαβόλου. Να μην μας εχμαλωτήσει το νου. Μας εχμαλωτήσει το νου. Μπορεί να πάθουμε μεγάλη ζημιά. Πολύ μεγάλη ζημιά. Μια ιστορία για να απαντήσουμε και σε αυτό που λέμε τους λογισμούς που προέρχονται από το διάβολο. Βέβαια ο διάβολος. Τι λέμε, μου ήρθε ένας λογισμός, μου ήρθε μια σκέψη. Δεν λέμε, μου ήρθε μια σκέψη. Βέβαια, κάποιος την έφερε. Αφού ήρθε, κάποιος την έφερε, έτσι. Ο διάβολος έτσι έρχεται και μας αφήνει σκέψεις. Μας ακουμπάει σκέψη στο νου μας. Μας ακουμπάει και ό,τι πιάσει. Δεν ξέρει εμείς αν την υιοθετήσαμε τη σκέψη αυτή όμως. Προσέξτε. Αυτό το συμπεραίνει μόνο από τις εκδηλώσεις μας. Αν αλλάξουμε το πρόγραμμά μας, αν το σώμα μας έχει κάποιες εκδηλώσεις που φανεί ότι εμείς υιοθετήσαμε αυτή την σκέψη, δεν ξέρει. Τους λογισμούς μας μονάχα ο Θεός, οι άγγελοι και οι άγιοι εν ζωή ή μετά την κοίμησή τους μπορούν να ξέρουν τους λογισμούς μας. Ο διάβολος δεν μπορεί να ξέρει τους λογισμούς μας. Μας ρίχνει διάφορες σκέψεις και εάν φανεί από την εξέλιξη των πραγμάτων, συμπεραίνει από αυτό που βλέπει μονάχα. Τίποτα παραπάνω. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ήταν ένας διάκος κοντά στην Αγία Άννα, ήταν ένας σημαντικός παπασάδας, ο Γεροσάδας. Λοιπόν, αυτός ο διάκονος Ρουμπάνος, τι έγινε. Μια μέρα πάει στο γέροντά του, λέει: «Γέροντα, λέει, θέλω αύριο στη λειτουργία να μνημονεύσεις το όνομα της μητέρας μου, γιατί αύριο έχει τα τρίμερα, τα τρίτα». Έτσι. Απόρρισε ο γέροντας, λέει: «Αύριο έχει τα τρίτα. Η μητέρα σου στη Ρουμανία». Λέει: «Πώς έμαθες, παιδί μου, εσύ», λέει. «Αύριο έχει, άρα η μητέρα σου κοιμήθηκε χτες. Εσύ πώς έμαθες τόσο γρήγορα, αφού τηλέφωνο δεν έχουμε. Πώς έμαθες ότι κοιμήθηκε η μητέρα σου και θες αύριο να τη μνημονεύσεις στη θεία λειτουργία». Λοιπόν, για να δώσουμε απάντηση πώς αντιμετωπίζουν τους λογισμούς του διαβόλου. Πολύ σημαντικό γι' αυτό, πάρα πολύ, στην πνευματική ζωή. Λοιπόν, να λέει γέροντα κόμπιας, ο άγγελος μου λέει το πε. Ο άγγελος μου λέει το πε. Να λέει, ξέρεις γέροντα, λέει, εδώ και 2 χρόνια βλέπω τον άγγελό μου. Μαζί κάνουμε μετάνοιες, κάνουμε κομποσχήνια, λέμε τους χαιρετισμούς με τον άγγελό μου, είναι ο άγγελος φυλακάς μου. Κράθηκε ο γέροντας. 2 χρόνια λέει και δεν μου έχεις πει τίποτα. Μου είπε, λέει, ότι δεν ήταν απαραίτητο. Σκέφτηκα ότι δεν ήταν απαραίτητο να σου το πω. Αφού είναι ο άγγελός μου. Αφού είναι ο άγγελός μου. Παιδί μου λέει, αν πράγματι είναι ο άγγελός μου, μα γέροντα λέει, είναι δυνατόν να λέμε μαζί τους χαιρετισμούς, να κάνουμε μετάνοιες και να μην είναι ο φύλακας άγγελός μου. Με παίρνει, μου δείχνει τον παράδεισο, την κόλαση, τα θαυμάσια του Θεού, τη δόξα της Παναγίας. Λέει, να βάλουμε μια δοκιμασία, λέει, παιδί μου. Αλλά ευτυχώς δεν είχε χάσει την εμπιστοσύνη στον πνευματικό του. Είχε ακόμα εμπιστοσύνη στον πνευματικό του και τον αγαπούσε. Λοιπόν, κοίταξε, λέει, θα πάω να του πεις, λέει, το εξής απόψε που θα σου παρουσιαστεί. Αφού κάνετε μαζί το απόδειπνο με τον άγγελό σου, θα του πεις ότι να πει το Θεωτό και Παρθένε και να κάνει το σημείο του Σταυρού. Αλλά όταν 2 χρόνια σε έχει δέσει ο Σατανάς, σε κυβερνάει, κυβερνάει και τη φαντασία σου, πολύ εύκολα μπορεί να φανταστείς ότι μπροστά σου είναι και λέει το Θεωτό και Παρθένε και κάνει και το σημείο του Σταυρού, να το δεις με τη φαντασία σου, έτσι, με τη φαντασία σου. Και έτσι λοιπόν απέτυχε αυτή η πρώτη κίνηση του πνευματικού για να αποδείξει την πλάνη. Αυτό που καλό φαίνεται, είπαμε να απαντήσουμε στο ερώτημα, όταν μας φαίνεται κάτι καλό, ενώ είναι από πίσω κακό, έτσι. Είναι ο διάβολος που μας σερβίρει. Λοιπόν, αν λέει, κοίταξε να δεις, λέει, βασίζεται, γι' αυτό σας έκανα την παρέμβαση προηγουμένως. Εγώ θα σκεφτώ τώρα κάτι για εκείνον, τον άγγελό σου, και σκέφτηκε ο γέροντας Σάββας κάτι υποτιμητικό για τον διάβολο, δεν θα αυτό πω σε κανένα, και αυτό που μου πάνεις εσύ να σου αποκαλύψει τι σκέφτηκα εγώ. Αν είναι άγγελος, το ξέρει. Είπαμε, οι άγγελοι γνωρίζουν τους διαλογισμούς μας. Έτσι. Πράγματι φανερώθηκε ο άγγελος, αφού είπαν τις προσευχές μαζί, προσευχές. Λέει, κοίταξε, λέει, θέλω να μου πεις, λέει, τι σκέφτηκε ο γεροντάς μου.
Έλα μωρέ παιδάκι μου, τώρα με αυτά θα ασχολούμαστε, του λέει, με τις σκέψεις ενός παπά. Έλα να σου δείξω εγώ την κόλαση στον παράδεισο. Έλα, να κάνουμε σπουδαία πράγματα. Τώρα τι αξία έχει να σου πω εγώ, τι σκέψη έχει. Όχι, λέει, εγώ θέλω να μου πεις αυτό. Μπορείς, δεν μπορείς, αν σε εκνευρίζεται ο άγγελος, σε εισαγωγικά. Όταν τον ζόρισε λοιπόν ο Διάκος ο Ρουμάνος, ξαφνικά έπεσε το προσωπείο και φανερώθηκε το θηρίο με όλη αυτή την ασχήμια του, ουρλιάζοντας, άθριε, αύριο την ίδια ώρα θα σε αρπάξουμε και θα καείς στην κόλαση. Αν δεν προσευχόταν ο γέροντάς του, γονατιστός με τα δακρύων, εκείνη την ώρα θα είχε ξεψυχήσει από τον τρόμο του και από τη φρίκη την ανίποτη αυτός ο μοναχός, αυτός ο διάκονος. Λοιπόν, έσκασε ο διάβολος. Συμπέρασμα για μας. Ο άνθρωπος αυτός σώθηκε. Την άλλη μέρα, την ίδια ώρα, από εκείνη τη στιγμή πήγε, κρατούσε το ράσο του γέροντά του, γιατί τον είχε καταλάβει φοβερός τρόμος. Δεν είναι λίγο πράγμα αυτό. 2 χρόνια δούλευε στον διάβολο, Εμπιστευόταν στον διάβολο. Και νόμιζε ότι ήταν ο φύλακας αγγελός του. Κρατούσε το ράσο ακόμα και το βράδυ που αποκοιμήθηκε για λίγο ο γέροντας, να μην. Βοήθεια, βοήθεια! Ήρθαν να με πάρουν την ώρα την ίδια που του είχε τάξει ο διάβολος. Αλλά με τα δάκρυα και τις προσευχές του γέροντά του γλίτωσε. Και τελικά έγινε και κληρικός και σώθηκε. Λοιπόν, δίδαγμα, ποιο είναι το δίδαγμα, πείτε το εσείς από αυτό. Για τους λογισμούς, τους δαιμονικούς που φαίνονται εκ πρώτης όψεως καλοί και για το πώς τελικά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε συνολικά ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί το θέμα των λογισμών. Πώς μπορούμε να νικήσουμε τους λογισμούς, τους κακούς που έρχονται, είπαμε, από μέσα μας, από τα πάθη μας, έτσι. Τα πάθη μας τροφοδοτούν. Ποιο είναι το συμπέρασμα, πείτε. Από αυτό το περιστατικό που σας διηγήθηκα, ναι. Ακριβώς. Και για να μάθουμε να λέμε, είναι απαραίτητο αυτό. Ο Απόστολος Παύλος δεν λέει στην Αγία Γραφή ότι ο διάβολος σε άγγελο φωτός μετασχηματίζεται. Ένα περιστατικό που το επαληθεύει στην εποχή μας. Λοιπόν, για να μάθει κανείς να εξομολογείται, πρέπει να είναι ταπεινός, έτσι. Χρειάζεται η ταπείνωση. Ο διάβολος όλες τις αρετές τις έχει. Δεν νηστεύει. Νηστεύει πολύ από εμάς περισσότερο. Δεν τρώει, αφού δεν έχει σώμα. Πορνεύει. Όχι βέβαια. Έχει μεγαλύτερη υγράτη από εμάς. Δεν έχει σώμα. Δεν πορνεύει. Έτσι. Όλες τις αρετές μπορεί να τις έχει σε καμπύρος καλύτερο βαθμό από εμάς. Ένα πράγμα δεν έχει. Την ταπείνωση. Αυτός ο λογισμός της υπερηφάνειας που τον έριξε. Τον έκανε διάβολο. Αρχάγγελο του σκότους. Λοιπόν, ταπείνωση. Άμα έχει ταπείνωση. Ζητά συμβουλή από τον πνευματικό. Τι λέει πάλι η Γραφή, ανήρ ασύμβουλος εαυτό πολέμιος. Δηλαδή, ο μεγαλύτερος εχθρός γίνεται για μένα όταν δεν θέλω να συμβουλευτώ, γίνομαι εχθρός του εαυτού μου όταν δεν θέλω συμβουλή. Όταν λέω εγώ τα ξέρω, τα διάβασα. Εγωισμός, υπερηφάνεια. Φοβερό πράγμα. Να μην εμπιστευόμαστε λοιπόν το λογισμό μας. Ο Άγιος Πορφύριος εξαφορμής και της αγιοκατατάξεως. Μην λέτε αγιοποίηση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν κάνει αγιοποίηση, αγιοκατάταξη κάνει. Δεν τον έκαναν οι Δεσποτάρες και ο Πατριάρχης Άγιο. Η ζωή του και η χάρη του Θεού. Προς Θεού. Επηρεαζόμαστε τους παπικούς. Έλεος. Λοιπόν, 2 φορές γύρισε πίσω στον Πειραιά όταν ξεκίνησε να πάει στο Αγίωρος. Σκεφτόταν τους γονείς του. Μικρό παιδί ήταν. Σκεφτόταν τους γονείς του πόσο θα λυπηθούν, πόσο θα πονέσουν. Και όταν τελικά κατάφερε να φτάσει στο Αγίωρος, γιατί τις 2 γύρισε πίσω, πάλι του ήρθαν λογισμοί. Επιθυμία να πάει στους γονείς του. Και μάλιστα ο λογισμός βρίσκει και πάρα εύλογα πράγματα. Του ήρθε στο μανιαλό ο λογισμός, τι του έλεγε ο λογισμός. Θυμήθηκε ένα ξάδερφό του στην ίδια ηλικία και λέει: εδώ είναι τόσο ωραία να πάω να τον εφέρω. Για να τον βγάλει ο λογισμός, ο διάβολος, από το όρος. Με το που το εξομολογήθηκε στο γεροντά του, του φύγει όλη αυτή η αδημονία, η επιθυμία να γυρίσει στους γονείς του. Όχι ότι έπαψα να τους αγαπά. Προσέξτε. Αλλά του φύγει αυτός ο λογισμός. Λοιπόν, με την εξομολόγηση, με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού. Και ένα τελευταίο και κλείνω. Κλείνω κιόλας για να μην σας κουράζω περισσότερο. Είπαμε να ανεβούμε στο δέντρο της ζωής. Λέει, δεν υπάρχει κάτω από τον ουρανό άλλο όνομα το οποίο να έχει δοθεί στους ανθρώπους με το οποίο μπορούμε να σωθούμε. Ποιο όνομα είναι αυτό?
του Ιησού. Η Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους, δεν λέει. Μνημονευταίων Θεού ή αναπνευστέων. Λοιπόν, η ευχή του Ιησού είναι ένα πολύ δυνατό όπλο για τους λογισμούς. Πολύ δυνατό όπλο. Έτσι, αν ξεκινάμε και έχουμε την ευχή καθημερινά στη ζωή μας, η ίδια η ευχή θα μας διορθώσει τους λογισμούς. Δηλαδή, παραστρατήσαμε και μπήκαμε σε άσχημα πράγματα, είδαμε, ακούσαμε, μαλώσαμε με κάποιον. Το βράδυ, μόλις ξαπλώσαμε, ξεκινήσαμε να λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό αμέσως». Θα μας φέρει η ευχή στο νου αυτό το άλλο και θα μας διορθώσει. Και σιγά σιγά, να μην λέμε πολλά, η ίδια η ευχή βοηθάει και θεραπεύει πάρα πολύ την αρρώστια του νου μας, που είναι αυτή η κατάσταση με τους λογισμούς. Και διαβάστε στο Γέροντα Θαδαίο, το βιβλίο που φέρει την επιγραφή αυτή, «Οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας», πώς εκεί περιγράφει παραδείγματα, είναι συγκλονιστικό. Πήγε μια φοιτήτρια και του λέει, αυτή η καθηγήτρια που δεν με περνάει, έχω δώσει 10 φορές το μάθημά της και είναι έτσι, υπήρξε ή δείξε. Και της λέει, εντάξει, αφού από αυτά που μου λες έχει κάποιο πρόβλημα η καθηγήτρια σου, αλλά εσύ φταίς. Προσευχή σου για αυτήν, ειρήνευσε μέσα του. Κάνε προσευχή να στείλει ο Θεός άγγελο ειρήνης σε εκείνη και σε σένα και να δεις, λέει, πως θα λυθεί το πρόβλημα. Και μετά από καιρό ήρθε και τον ευρύ και με πέρασε, γιατί προσευχήθηκε. Δηλαδή, άλλαξε τους δικούς της λογισμούς, έπαψε να τη βλέπει ως εχθρό, προσευχήθηκε για αυτήν και άλλαξαν όλα. Ο πατήρ, ο Άγιος Γέροντας Όσιος Πορφύριος, τι λέει, και πάρτε μου το μικρόφωνο αμέσως, μόλις το τελειώσω αυτό. Κοιτάξτε να πούμε κάτι για τον Γέροντα Πορφύριο, για τον Άγιο Γέροντα Πορφύριο και τι χαρά στις μέρες μας αυτό το δώρο, έτσι, της επίσημης, έτσι, κατάταξης του. Και έτσι έχουμε τις εικόνες του και τις φυλάμε και ψάχνουμε το πολιτικό του. Τι ωραίο είναι αυτό για μας, τι παρηγοριά. Λοιπόν, τι λέει στους γονείς, για να αποδειχθεί και με αυτό πόσο σημαντικό θέμα είναι οι λογισμοί, όχι μόνο για μας, και για τους άλλους. Λέει, κοιτάξτε, δεν φτάνει μόνο να μην βρίζετε τα παιδιά σας, να μην τα καταπιέζετε, να μην τους λέτε τα ίδια και τα ίδια. Διάβαζε, ντύσου, φάει, εξομολογήσου, νίστεψε. Οι δύο σημανάδες που έχουν πολλή αγωνία τα κάνουν αυτά. Δεν φτάνει να μην το μαλώσετε, να μην το βρίσετε, να μην σας δει. Έστω κι αν μέσα σας έχετε αγαναχτήσει, έστω κι αν δεν μιλήσετε και το ράψετε και δεν βγει άσχημος λόγος, η επίδραση τη λαμβάνει το παιδί. Η κακή επίδραση. Και εμένα με τους δικούς μου λογισμούς, τους κακούς, βλάπτεστε όλοι εσείς που είστε εδώ. Αλλά και από απόσταση μεγάλη, έτσι εξηγείται και η βασκανία, το κακό που γίνεται. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρφ, ειρήνευσε, λέει, βρες την ειρήνη μέσα σου και θα ειρηνεύσουν χιλιάδες γύρω σου. Δηλαδή δεν είναι μόνο ευεργεσία ο πόλεμος των λογισμών, ο αόρατος αυτός πόλεμος, για μας τους ίδιους. Δεν καθορίζουν μόνο τη δική μας ζωή, ευεργετούν ή βλάπτουν και τη ζωή των άλλων. Συγχωρέστε με. Είμαι πολύ λόγος. Πολύ σας ευχαριστούμε. Πάρα πολύ ωραία. Μας τα είπατε, όμως διαψευστήκατε. Συγχωρέστε με. Γιατί ενώ είπατε ότι δεν είστε ο κατάλληλος, εμείς όλοι θεωρούμε πως είσαστε πλέον κατάλληλος. Και αυτό που κατορθώσατε είναι να ενεργοποιήσετε αυτόν τον πολύπλοκο μηχανισμό πόλεμου μέσα μας και που ονομάζεται νους, μυαλό, να γίνει ένα εργαστήριο και μάλιστα να παράξει καλούς λογισμούς, έτσι όπως το είπατε. Η ομιλία σας ήταν ένα βάλσαμο στις ψυχές μας, απετέλεσε παρηγοριά στην καρδιά μας και νομίζω πως θα γίνει αφετηρία για κάτι καλύτερο στη ζωή μας, ξεκινώντας πρώτα από τη σκέψη μας και από τον λογισμό μας. Θα θέλω όμως λίγο ακόμα να σας κουράσουμε για τυχόν απορίες, ερωτήματα που θα έχουν εδώ τα παιδιά. Τον έφαγα όλο τον χρόνο. Τον έφαγα. Έτσι. Θα μας δωρήσει ολόκληρο το πακέτο. Έτσι. Λοιπόν, κάποιες ερωτήσεις, λίγο σύντομα, έτσι, γιατί
είναι και Σαββατόβραδο και ο παππούλης πρέπει να ετοιμαστείτε για αύριο και εμείς όλοι, δηλαδή. Ευχαριστούμε και πάλι. Μάλιστα. Βέβαια. Βεβαίως. Η μάνα λοιπόν που έχει και ο πατέρας που έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το παιδί, γιατί είναι μια ιδιαίτερη σχέση ασφαλώς, που αποκτάται από τη στιγμή της συλλήψεως, γιατί εκείνη την ώρα δημιουργείται ένας δεσμός ανεπανάληπτος. Γιατί μπορεί να έχουμε 1.000-2 καλούς φίλους καρδιακούς και να περιφρονούμε τους γονείς μας, και να σταματάμε να περνάμε καλά από τους φίλους και ότι μας καταλαβαίνουν και δεν μας καταλαβαίνουν η μάνα μας και η μητέρα μας. Όταν όμως φύγει τη στιγμή του θανάτου ο πατέρας ή η μάνα, εκείνη την ώρα καταλαβαίνουμε πόσο ισχυρός είναι ο δεσμός, όσα ελαττώματα και να έχει και ελλείψεις. Λοιπόν, επειδή είναι ιδιαίτερος ο σύνδεσμος του γονιού με του παιδιού, όταν ο γονιός, αλλά και κάθε άνθρωπος, γιατί το ανθρώπινο γένος έχει εσωτερική ενότητα, δεν είμαστε αποκομμένοι ανεξάρτητοι. Έτσι, άτομα. Υπάρχει εσωτερική ενότητα. Έτσι. Αυτό φαίνεται σε πάρα πολλά. Επιδρά λοιπόν, αλλά πολύ περισσότερο οι γονείς προς τα παιδιά. Άρα λοιπόν, και να μην εξτομίσουμε την κατάρα και μέσα μας μόνο να το σκεφτούμε, επιδράσαμε αρνητικά στο παιδί. Ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος έλεγε να τα αγκαλιάζετε τα παιδιά, όχι μόνο με τα χέρια σας, περισσότερο με τις προσευχές σας. Αυτό είναι χάρη που έχει αποτέλεσμα στα παιδιά σας. Όπως με το καλό, έτσι και με το κακό. Οι λογισμοί δικοί μας έχουν άμεσο αποτέλεσμα στους γύρω μας. Και ναι, μεν όταν άλλος είναι θωρακισμένος, με τη χάρη του Θεού, τον προφυλάσσει αυτή η πανοπλία της χάρης του Θεού από τα βέλη, έτσι, του πονηρού, αλλά και τις κακίες των ανθρώπων. Αλλά όταν είναι ανοχήρωτος, πολλή ζημιά μπορεί να δημιουργηθεί, για την οποία θα δώσει λόγο αυτός που από κακία ή φθόνο Βεβαίως. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να το χρησιμοποιήσετε αυτό το πράγμα. Να δείτε αλλαγές γύρω σας κιόλας. Πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο. Έτσι θα τον αλλάξουμε. Αλλάζοντας το εαυτό μας. Μάλιστα. Χάρισμα της διακρίσεως των λογισμών είναι από τα πιο μεγάλα χαρίσματα, τα πιο σπουδαία, το μεγαλύτερο. Αυτό δίδεται σε αυτούς που έχουν προχωρήσει την πνευματική ζωή. Εμείς είμαστε αρχάριοι και εδώ δεν έχουμε νικήσει τα χοντρά λεγόμενα πάθη που φαίνονται, πόσο μάλλον τα πριγκιπικά πάθη, τα λεπτά, το χάρισμα της διακρίσεως των λογισμών. Είναι πολύ σπουδαίο, το σπουδαιότερο, έτσι. Τους λογισμούς της πορνείας, της γαστριμαγείας, της πολυφαγίας και άλλους λογισμούς τους διακρίνουμε. Τους λεπτούς λογισμούς, τους πριγκιπικούς λογισμούς, αυτούς φαίνονται υπερηφάνειας λογισμοί, πλάνης λογισμοί, αιρέσεως λογισμοί, είναι δύσκολο. Γι' αυτό εκεί χρειάζεται οπωσδήποτε συμβουλή. Έτσι, εγώ όταν πνευματικά μου παιδιά πάνε στο Άγιο Όρος, τους συμβουλεύω και τους δίνω ευχή να βρουν εκεί όσο γίνεται διακριτικούς πατέρες να συμβουλευτούν για τα σημαντικά θέματα της ζωής τους και να εξομολογηθούν, να κάνουν μια γενική εξομολόγηση από ανθρώπους που είναι έμπειροι, έτσι. Αλλά όταν διαβάζουμε βιβλία σαν και αυτό τη σειρά του Γέροντος Παϊσίου, διαβάζουμε βιβλία που έχει παραδείγματα μέσα και εκεί θα δούμε τον εαυτό μας, έτσι. Διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, είδατε πόσα έχει πει ο Κύριος για τους λογισμούς που εμείς δεν το ξέραμε ίσως πολλές φορές αυτό το θέμα, να το ψάξουμε λίγο. Ο Γέροντας Πορφύριος που έχει και αυτός μέσα στα βιβλία του, στην δασκαλία του, πολλά για τους λογισμούς. Εκεί θα βρούμε απαντήσεις, έτσι, αν δεν είναι εύκαιρος ο πνευματικός μας. Έτσι. Τέλος πάντων, να ξέρετε ότι, γιατί το πνευματικό δεν μπορούμε να τον έχουμε στο τσεκάκι μας, ο άνθρωπος ο οποίος έχει διάθεση να προχωρήσει την πνευματική ζωή και αγαπά πραγματικά τον Θεό, ο Θεός θα του φέρει στον δρόμο του την απάντηση. Αρκεί να μην έχουμε την υπερηφάνεια. Αν έχουμε την ταπείνωση που είπατε πολύ σωστά, αν έχουμε την ταπείνωση, ο Θεός θα μας βοηθήσει, θα μας αφήσει έτσι. Αλλήμον να μας αφήνει έτσι. Ο πατήρ Παΐσιος πήγε να σου λέει: θέλω ο Γέροντα να μου συστήσετε το καλύτερο πνευματικό, γιατί εγώ θέλω να προκόψω στη ζωή μου. Του λέει: κατέβα στην Ομόνια, όποιον παπά δεν βρει, πήγαινε, εξομολογήσου.
Μα έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αν επιζητούμε το φως, θα το βρούμε το φως. Έτσι. Αν μας αρέσει το σκοτάδι, θα μείνουμε στο σκοτάδι. Εμείς έχουμε πλαστεί για να είμαστε παιδιά του φωτός, γη της ημέρας. Και γι' αυτό πρέπει να γρηγορούμε, δεν το είπαμε αυτό, νύψεις. Να είμαστε ξύπνοι, μην τιμόμαστε και μας πιάσουνε, είπαμε, να αποκρούσουμε αμέσως. Να αποκρούσουμε αμέσως, μην μας πιάσει τον ύπνο ο λογισμός και μας νικήσει και μας εχμαλωτήσει το νου. Νύψεις, σι δεν νύφε εν πάση, προστήτων, έτσι. Νύψεις, άγρυπνη φρουρή, στα τείχη λέγαν παλιά κάτι τραγούδια, στα καθηθήκα. Άγρυπνη φρουρή, στις επάρξεις. Ναι.